Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τέταρτο μάθημα πάνω στην βιβλιοθήκη WX Python. Στο σημερινό μάθημα θα κάνουμε πολλά και όμορφα πράγματα και θα ξεκινήσουμε βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. Ας τρέξουμε το αρχείο μας. Θα φτιάξουμε ένα παράθυρο με δύο κουμπιά πάνω και ένα μεγάλο πεδίο κειμένου κάτω. Πατώντας το ένα κουμπί που γράφει άλλαξε χρώμα, θα αλλάζει το χρώμα φόντου του πεδίου κειμένου και πατώντας το κουμπί γράψε κάτι, θα εμφανίζεται μια τυχαία λέξη αγγλική στο πεδίο κειμένου. Πάμε να δούμε πώς θα πετύχουμε αυτό το πράγμα. Όπως πάντα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο ένα σύνδεσμος για τον κώδικα, για το αρχείο που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Όπως βλέπετε έχω προσθέσει στην αρχή ένα τυχαίο κείμενο, εδώ με το όνομα text, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως πηγή λέξεων, τυχαίων λέξεων. Αυτό σε μια πραγματική εφαρμογή θα μπορούσε να είναι κάποιο κείμενο ενός βιβλίου, μιας διάλεξης, οτιδήποτε τέλος πάντων. Λοιπόν, πατάμε πάνω στα προηγούμενα που έχουμε φτιάξει. Μέχρι σε ένα σημείο είναι ακριβώς τα ίδια. Εδώ τώρα, αυτό που κάνουμε, μετά αφού δημιουργήσουμε το πεδίο κειμένου, είναι να δημιουργήσουμε δύο κουμπιά. Το self button και το self button 2, τα οποία είναι στην ιότυπα της κλάσης WX button και απαιτούν τα συνηθισμένα ορίσματα όπως και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, δηλαδή έναν γονέα, το self panel, μία ταυτότητα, η οποία μπορεί να είναι προς το παρόν οποιαδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει, και βάζουμε και ένα label, δηλαδή έναν τίτλο τέλος πάντων πάνω στο κουμπί για να ξέρουμε τι κάνει, όπως τα κλασικά κουμπιά που γράφουν OK, Cancel, αποθήκευση και αυτά τα πράγματα. Εδώ έχω βάλει έναν πιο περιγραφικό τίτλο που λέει άλλαξε χρώμα, νομίζω ότι είναι προφανές το τι κάνει. Τώρα, πάμε να εξηγήσουμε το πιο κύριο συστατικό του προγραμματισμού διεπαφής χρήστη. Όλη η προσπάθειά μας στηρίζεται πάνω στα γεγονότα, τα events. Τι είναι τα events? Είναι κλικ του χρήστη, κινήσεις του ποντικού, σκρολάρισμα του ποντικού, κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση επάνω στο παράθυρό μας με το ποντίκι, το πάτημα οποιοδήποτε πλήκτρου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι φτιάχνουμε εμείς ένα αρχικό παράθυρο και μετά συνήθως περιμένουμε να κάνει ο χρήστης κάτι. Να πατήσει ένα κουμπί, να μπει σε ένα πεδίο και να γράψει κάτι, να πάει το ποντίκι πάνω από κάποια περιοχή, να κάνει κλικ κάπου, να σκρολάρει, τέλος πάντων να κάνει κάτι. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός, το event. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δουλέψουμε με αυτά τα events, υπάρχει η εξής διαδικασία. Κάθε αντικείμενό μας που θέλουμε να το συνδέσουμε με ένα γεγονός, πρέπει να το κάνουμε bind. Έτσι, δηλαδή να το δεσμεύσουμε, να το συνδέσουμε με ένα συγκεκριμένο γεγονός. Τι γεγονός? Πάτημα του ποντικού, ένα κλικ, ένα πέρασμα του βέλους του ποντικού πάνω από αυτό το αντικείμενο, οποιοδήποτε θέλουμε εμείς. Θα δούμε διάφορα παραδείγματα στη συνέχεια, προς το παρόν ας αρκεστούμε στα πιο απλά. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, έχουμε φτιάξει ένα κουμπί και θέλουμε να δεσμεύσουμε το γεγονός του πατήματος του κουμπιού, δηλαδή αυτό εδώ το γεγονός, WX Event Button, στην συνομία γράφεται EVT
κάτω παύλα button. Έτσι, θέλουμε λοιπόν να δεσμεύσουμε αυτό το γεγονός και όταν αυτό συμβαίνει, όταν δηλαδή κάποιος κάνει κλικ στο ποντίκι, να εκτελείται αυτό εδώ το πράγμα. Αυτή εδώ η συνάρτηση, η οποία είναι γραμμένη λίγο παρακάτω και η οποία είναι το Event Handler, δηλαδή ο χειριστής αυτού του γεγονότος. Δηλαδή, τι θα συμβαίνει όταν κάποιος πατάει αυτό το κουμπί, αυτό. Και το ορίζουμε λίγο παρακάτω, το τι θα συμβαίνει. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι όλο το σκεπτικό. Πιθανότατα θα χρειαστούν μερικά μαθήματα για να το χωνέψουμε καλύτερα. Όμως, όπως είπα και σε άλλο βιντεάκι, δουλεύοντας στην πράξη, γίνονται όλα πιο κατανοητά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο δεύτερο κουμπί, δηλαδή δεσμεύουμε το κλικ του ποντικού με μία άλλη συνάρτηση, την Self On Button 2, δηλαδή όταν κλικάρουμε το δεύτερο κουμπί, να συμβεί ό,τι λέει αυτή εδώ η συνάρτηση, η οποία και αυτή είναι γραμμένη λίγο παρακάτω. Και αν φυσικά νομίζετε ότι εδώ θα τελείωνε το μάθημα, κάνετε λάθος. Θα προσθέσουμε ακόμα ένα βαθμό δυσκολίας και κάτι καινούριο. Όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, η πιο σωστή χωροθέτηση των πραγμάτων σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη είναι με την βοήθεια των sizers, των χωροθετών. Οπότε εδώ, τι κάνουμε. Δημιουργούμε έναν sizer για τα κουμπιά, ο οποίος είναι οριζόντιος και προσθέτουμε σε αυτόν το πρώτο κουμπί και το δεύτερο κουμπί. Όπως βλέπετε, έχω αντικαταστήσει το νούμερο για το περίγραμμα, για το περιθώριο που θα αφήσουμε με τη λέξη padding εδώ. Το έχω ορίσει σε 5, έτσι ώστε αν θελήσω απλά να αλλάξω το περιθώριο των αντικειμένων, απλά να αλλάξω μόνο αυτό εδώ το νουμεράκι, να μην χρειαστεί να πάω σε όλα και να τα αλλάζω. Τώρα, έχω δημιουργήσει εδώ έναν χωροθέτη, ο οποίος είναι ο χωροθέτης των κουμπιών, και αμέσως μετά δημιουργώ τον κύριο χωροθέτη, ο οποίος όμως δεν θα είναι οριζόντιος όπως είναι αυτός των κουμπιών, αλλά θα είναι κάθετος. Και σε αυτόν έρχομαι και προσθέτω τον χωροθέτη των κουμπιών πρώτα και μετά το πεδίο κειμένου. Τώρα, εδώ να πούμε κάτι για να μπαίνετε σιγά σιγά στο νόημα. Βλέπετε εδώ ότι στη γραμμή που προσθέτω τον χωροθέτη των κουμπιών, εδώ υπάρχει ο αριθμός 1 μετά το κόμμα. Και εδώ που είναι το πεδίο κειμένου υπάρχει ο αριθμός 10. Τι είναι αυτά τα νούμερα? Αυτά τα νούμερα είναι η αναλογία του μεγέθους που θα έχει το αντίστοιχο στοιχείο σε σχέση με όλο το παράθυρο, σε σχέση με το σύνολο των αναλογιών. Δηλαδή, 1 και 10, 11. Ας υποθέσουμε ότι το ύψος του παραθύρου θα διαιρεθεί σε 11 κομμάτια. Ένα κομμάτι από αυτά θα πάρει ο χωροθέτης των κουμπιών και τα υπόλοιπα 10 κομμάτια θα τα πάρει το πεδίο του κειμένου. Εάν θέλω τα κουμπιά να είναι λίγο πιο μεγάλα ή χοντρά τέλος πάντων, μπορώ να αλλάξω αυτή την αναλογία και να το κάνω 2 προς 10 ή 5 προς 10. Αυτό θα σημαίνει ότι τα κουμπιά θα έχουν ύψος το μισό από ό,τι θα έχει το πεδίο κειμένου. Πειραματιστείτε λίγο με αυτά τα νούμερα και θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Τελευταία γραμμή συνεχίζει να είναι η ίδια. Εδώ πάλι ένα μικρό σχόλιο για να
προσέξετε κάτι, όλα τα αντικείμενα τα προσθέτουμε στους χωροθέτες, έτσι, δηλαδή εδώ προσθέτουμε τα κουμπιά στους χωροθέτες, στο χωροθέτη των κουμπιών και μετά όλα τα πράγματα στον κυρίως χωροθέτη. Όμως τον χωροθέτη τον ίδιο τον εφαρμόζουμε επάνω στο πάνελ. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Δεν προσθέτουμε τα πράγματα στο πάνελ κατευθείαν. Όλα τα αντικείμενα που θέλουμε να βάλουμε προστίθενται στους χωροθέτες και μετά ο κυρίως χωροθέτης εφαρμόζεται επάνω στο πάνελ έτσι ώστε να ακολουθεί τις αυξομοιώσεις των διαστάσεων του παραθύρου. Πάμε να τρέξουμε λίγο ξανά τον κώδικά μας. Βλέπετε λοιπόν, είναι εδώ πέρα το παράθυρο και τώρα αν παίρνατε ένα χάρακα και μετρούσατε θα βλέπατε ότι τα κουμπιά έχουν ύψος το 1 δέκατο από ό,τι είναι το πεδίο του κειμένου. Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την περιγραφή του κώδικα. Εδώ, στο πρώτο κουμπί, έχω δεσμεύσει το γεγονός του πατήματος του κουμπιού με την συνάρτηση self on button. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνει αυτή η συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση δημιουργεί τρεις τυχαίους αριθμούς με την καλώντας τη συνάρτηση random από το 100 μέχρι το 255 και στη συνέχεια αλλάζει το χρώμα φόντου του πεδίου κειμένου σε αυτό το τυχαίο χρώμα που έχει επιλεγεί. Από κάτω επίσης καλούμε τη μέθοδο refresh του πεδίου κειμένου έτσι ώστε να ανανεωθεί και να πάρει το καινούριο χρώμα, να μπορέσουμε να το δούμε εμείς. Η συνάρτηση on button 2, που καλείται από το δεύτερο κουμπί, επιλέγει τυχαία μια λέξη από το κείμενο που έχουμε στην αρχή του κώδικα και με τη μέθοδο append text του πεδίου κειμένου, γράφει αυτή τη λέξη, προσθέτοντας και έναν χαρακτήρα αλλαγής γραμμής, στο πεδίο κειμένου. Απλά, είναι απλά πράγματα που απλά τα δένουμε όλα μαζί για να κάνουν εδώ τη δουλειά μας. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το εξής, ότι σε αυτές τις συναρτήσεις, εφόσον ανήκουν στην κλάση MyFrame, δηλαδή σε αυτή που δημιουργούμε εμείς, παίρνουν δύο ορίσματα. Το ένα είναι το self, ο εαυτός της κλάσης, έτσι, να το πούμε έτσι, και το δεύτερο είναι το event, δηλαδή το γεγονός που συνέβη, όποιο και αν ήταν αυτό, το πάτημα ενός κουμπιού, το πέρασμα πάνω από το αντικείμενο, όποιο γεγονός και να ήτανε, περνάει με κάποια μορφή στην συνάρτηση και θα μπορούσαμε, αν θέλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε με κάποιον τρόπο. Αυτό είναι ένα λίγο πιο προχωρημένο θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Κρατήστε απλά προς το παρόν ότι η συνάρτηση γράφεται έτσι. Αυτά είναι παίρνει δύο ορίσματα ως συνήθως, το self και το event. Υπάρχουν εξαιρέσεις, θα τις δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να τρέξουμε το πρόγραμμά μας και ας πατήσουμε το κουμπί άλλαξε χρώμα. Ορίστε, άλλαξε χρώμα. Άλλη μια φορά και ούτω καθεξής. Πάμε να δοκιμάσουμε να πατήσουμε το διπλανό κουμπί. Όπως βλέπετε, δουλεύει κανονικότατα. Μπορούμε να τα πατήσουμε και να αλλάξει, φυσικά.
μπορούμε να γράψουμε κάτι και οι ίδιοι μέσα στο πεδίο του κειμένου. Και πάλι να συνεχίσουμε να πατάμε τα κουμπιά. Έτσι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Θα μπορούσαμε να βάλουμε περιορισμούς, αλλά προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Τώρα, μία μικρή παρατήρηση για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των χωροθετών, των sizers. Ας πούμε ότι για κάποιο λόγο δεν θέλαμε τα κουμπιά να είναι από πάνω από το πεδίο κειμένου, αλλά να είναι από κάτω. Εάν είχαμε βάλει απόλυτες συντεταγμένες, δηλαδή είχαμε πει ότι το κουμπί θέλουμε να είναι στη θέση 10,10 και να έχει διαστάσεις 30,130, τέλος πάντων, θα έπρεπε τώρα να ξαναγράψουμε όλα αυτά τα νούμερα ή να τα ξαναυπολογίσουμε και να τα βάλουμε στον κώδικα. Τώρα, απλά αρκεί να αλλάξουμε τη σειρά που προστίθενται στον μεγάλο χωροθέτη. Δηλαδή, να πάρουμε την γραμμή που προσθέτει το πεδίο κειμένου και να την βάλουμε από πάνω. Και δεύτερο πράγμα, να προσθέσουμε τα κουμπιά. Για να το τρέξουμε τώρα στο αρχείο μας. Και ως διαμαγείας, πολύ απλά, τα κουμπιά πήγαν από κάτω. Νομίζω ότι η πρακτικότητα του πράγματος είναι φανερή. Μπορεί να δυσκολεύει λίγο στην εκμάθηση, αλλά είναι πολύ πολύ πιο πρακτικό. Τέλος, ως πρόκληση σε εσάς, έχω σημειώσει εδώ να σας βάλω να κάνετε μερικές ασκήσεις. Λοιπόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι οι εξής. Προσπαθήστε να προσθέσετε ένα τρίτο κουμπί, του οποίου η συνάρτηση που θα καλείτε όταν πατείτε αυτό το κουμπί να αλλάζει το χρώμα του πάνελ που υπάρχει πίσω από τα αντικείμενά μας. Επίσης, μια άλλη άσκηση θα ήταν με ένα κουμπί να συμβαίνουν και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Διαλέξτε ένα από τα δύο κουμπιά που έχουμε φτιάξει και αλλάξτε τον κώδικα έτσι ώστε με ένα πάτημα και να προστίθετε κείμενο και να αλλάζει το χρώμα φόντου. Επίσης, δοκιμάστε το κείμενο να μην αλλάζει γραμμή, να συνεχίζει στην ίδια γραμμή να γράφονται οι λέξεις. Ή τέλος πάντων, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο επόμενο βιντεάκι.